Βγήκε. Εντάξει, εδώ είναι, αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά στο πλαίσιο που η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Βγήκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος. Πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος. Αφού προηγήθηκε βέβαια ο στρατός του. Για να μας κάνει τον εξής συμψηφισμό και την εξής εξίσωση της κριτικής που είχαμε ασκήσει πριν από κάποια χρόνια, όταν η Λίνα Ιμενδώνη. Όταν η Λίνα Ιμενδώνη δεν παραιτήθηκε μετά την υπόθεση Λιγνάδη. Και βέβαια είχαμε διατυπώσει ότι για το τι εστί πολιτική ευθυξία, για το ένας άνθρωπος σε μια τόσο σημαντική θέση δεν είναι δυνατό να μην έχει ελεγχθεί και τα λοιπά και να μην υπάρχουν έλεγχοι συνέχεια για το ποιόν του και για τη δράση του και πάει λέγοντας. Και το γεγονός λοιπόν ότι γίνονται αυτοί οι συμψηφισμοί και αυτές οι εξισώσεις, ότι γίνεται δηλαδή αυτή η εξίσωση μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού μιας χώρας και μιας τηλεοπτικής σατιρικής εκπομπής, ότι γίνονται αυτές οι εξισώσεις και αυτοί οι συμψηφισμοί στο διαδίκτυο, άντε το καταλαβαίνω. Πραγματικά. Είναι αυτό που ηλεκτρονικό καφενείο μεγάλο, είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Okay. Ότι υπάρχουν εκεί τέτοια πράγματα. Το ότι γίνονται επίσης αυτοί οι συμψηφισμοί από συγκεκριμένους, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, δημοσιογράφους, όχι μόνο το καταλαβαίνω, δεν θα περιμέναμε τίποτα διαφορετικό. Αυτοί είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτούς έτσι κι αλλιώς όλοι μαζί συχαινόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο από αυτούς. Το να πρέπει όμως να εξηγήσουμε εμείς τον πρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είναι πολιτικό όν και ο οποίος θεωρητικά έχει και πολύ καλή σχέση με την αρχαία Ελλάδα και την φιλοσοφία της δημοκρατίας και τους κανόνες που διέπουν τη δημοκρατία και την πολιτική και την πολιτική ευθύνη κτλ. Ότι πρέπει εμείς να του εξηγήσουμε ότι το να συμψηφίζεις το Υπουργείο Πολιτισμού, την πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου, με μια τηλεοπτική σατιρική εκπομπή, δεν θα το έκανε ούτε ένα παιδάκι του δημοτικού. Εντάξει, αυτό πραγματικά ξεπερνάει, λες πού ζω και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μου. Αν πρέπει λοιπόν να του εξηγήσουμε αυτού του ανθρώπου ότι είναι τελείως διαφορετικοί οι κώδικες, οι κανόνες που διέπουν την πολιτική ευθύνη, την πολιτική ευθυξία, το πολιτικό βάρος, την αξιολόγηση αυτών των ανθρώπων, ότι λειτουργεί τελείως διαφορετικά όλο αυτό για αυτούς που έχουν τις ζωές μας στα χέρια τους, από μια οποιαδήποτε εκπομπή, τηλεοπτική, σατιρική, οτιδήποτε, πραγματικά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Αν πρέπει να το εξηγήσουμε ότι εμείς δεν έχουμε θεσμικό ρόλο, γιατί τα έχουμε κάνει κουλουβάχατα σε αυτή τη χώρα, δεν έχουμε θεσμικό ρόλο σε αυτή τη χώρα. Δεν αποφασίζουμε για τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Αν θέλει κάποιος μας παρακολουθεί, αν θέλει δεν μας παρακολουθεί. Δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζει για το τι θα συμβεί στις ζωές των πολιτών. Ενώ εσείς είστε, ότι λοιπόν δεν έχουμε κανένα θεσμικό ρόλο και δεν έχουμε καμία εξουσία και εσείς έχετε, και ότι η πολιτική ευθυξία λειτουργεί τελείως διαφορετικά στις ηγεσίες, πραγματικά δεν ξέρουμε τι να πούμε. Αν πρέπει να υπενθυμίσουμε δε ότι είχε βουήξει ο τόπος για τη δράση του ανθρώπου αυτού και η κυρία Μενδώνη κρυβόταν και δεν έκανε τίποτα, ενώ αντίθετα εμείς είμαστε εδώ που είμαστε τηλεοπτική εκπομπή και δεν είμαστε η ηγεσία αυτού του τόπου, και αμέσως θέλω να πιστεύω, δεν το συζητήσαμε ούτε για κλάσμα του δευτερολέπτου, απομακρύναμε αυτόν τον άνθρωπο από κοντά μας, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Αλλά αφού κάνουμε ερωτήσεις, ας μας απαντήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης σε μερικά ερωτήματα τα οποία μπορεί να είναι ρητορικά, μπορεί και να μην είναι όμως ρητορικά. Αλλά όχι με αυτές τις εξυπναδίστικες σε πολιτικό ξυλινό γλώσσο απαντήσεις που δεν λένε τίποτα επί της ουσίας, γιατί από το αποτέλεσμα τελικά κρινόμαστε. Και η ουσία αυτής της ιστορίας είναι η εξής. Εσείς λοιπόν που νομοθετείτε, εσείς που έχετε την εξουσία στα χέρια σας να αλλάξετε τα πράγματα, αν το θέλετε. Πώς επιτρέπετε όλα αυτά τα χρόνια να λειτουργούν site πορνογραφικού περιεχομένου και να ανεβάζουν βίντεο
πολιτών και ανθρώπων, κοριτσιών και αγοριών που είναι κόρες, γη, σύντροφοι ανθρώπων, χωρίς κανέναν έλεγχο, ερασιτεχνικά site, τα οποία δεν είναι επαγγελματικά, δεν μιλάμε για επαγγελματικό πορνό, μιλάμε για στις περισσότερες περιπτώσεις για προϊόν το οποίο δεν έχει τη συγκατάθεση και των δύο. Και εσείς λοιπόν η πολιτεία το επιτρέπετε αυτό το πράγμα. Εσείς το επιτρέπετε. Εσείς είστε η ηθική αυτούργη το ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα σε μια κοπέλα. Πώς εξηγήστε μας λοιπόν κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί όταν συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό και αντί να εσείς να έχετε να νιώθετε την ευθύνη και τη σοβαρότητα της θέσης σας να διεισδύσετε στην ουσία του περιστατικού που είναι η κοπέλα και το θύμα και ανταυτού επιλέγετε τα πρώτα σας αντανακλαστικά είναι να καλύψετε μια υπουργό σας. Εξηγήστε μου πώς γίνεται σε αυτή τη χώρα που εσείς λειτουργείτε και εσείς ελέγχετε και εσείς μπορείτε να κουρδίσετε, πώς γίνεται η κοπέλα αυτή να πήγε στη δικαιοσύνη το 19, να έχουμε 2022 και ακόμα να περιμένει αν θα δικαιωθεί ποτέ. Και πώς γίνεται να μην έχει κουνηθεί φύλο από τότε μέχρι τώρα. Να μην έχει κουνηθεί φύλο για να ερευνήσει κάποιος αυτή την υπόθεση από την πολιτεία που εκπροσωπείται. Πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Μια που θέτουμε ερωτήματα ο ένας μέσα στον άλλον και του κάνουμε φιλικές παροτρύνσεις. Που έχετε το θράσος πραγματικά να γίνονται αυτά τα πράγματα στη χώρα που διοικείτε και να τα σχολιάζετε, λες και είστε μεσημεριανή εκπομπή με σεβασμό στις μεσημεριανές εκπομπές, περισσότερο από ό,τι σε εσάς. Να συμμετέχετε δηλαδή σε αυτό το πανηγύρι που γίνεται, αλλά οι πράξεις που μπορείτε και πρέπει να κάνετε για να μην συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, να είναι ανύπαρκτες. Ανύπαρκτες. Και να ασχολείστε με την κριτική που άσκησε μια σατυρική εκπομπή στο Υπουργείο Πολιτισμού για το προηγούμενο γεγονός και αυτό να είναι το επιχείρημά σας. Και να τα συμψηφίζετε και να τα εξισώνετε. Συγχαρητήρια.